Μια συγκλονιστική ομιλία έδωσε στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου η Dr. Jane Goodall, η πρωτευοντολόγος, ηθολόγος και πρέσβυρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, με πλήθος κόσμου να την ακούν καθυλωμένη να μιλάει για τη ζωή και το σπουδαίο επιστημονικό της έργο. Η Dr. Jane Goodall έζησε πολλά χρόνια στα δάση της Τανζανίας, παρατηρώντας τους χιμπατζίδες με τους οποίους ήρθε τόσο κοντά, ώστε έγινε μέλος της κοινωνίας τους. Συστήθηκε μάλιστα στη δική τους γλώσσα. Θα σας χαιρετήσω σαν να ήσασταν χιμπατζίδας και ειδικά για εσάς που είστε πίσω, γιατί είναι κραυγή από απόσταση. Στη γλώσσα των χιμπατζίδων σημαίνει αυτή είμαι εγώ, αυτή είμαι η Jane. Η επιστήμονα στην ομιλία της πήγε πίσω στην ηλικία των 4 ετών, όταν άρχισε να παρατηρεί τα ζώα κρυμμένη σε ένα κοτέτσι τόσες ώρες, ώστε η μητέρα της κάλεσε την αστυνομία. Πρώτα με είδε να τρέχω προς το σπίτι, καλυμμένη μες στα άχερα, αντί να με μαλώνει και να μου πει πώς τόλμησες να φύγεις χωρίς εμάς. Απλά άκουσε την ιστορία για το πώς η κότα κάνει τα αυγό. Και ο λόγος που λέω αυτήν την ιστορία είναι ότι έτσι δεν γίνονται οι επιστήμονες. Η περιέργεια, το να κάνεις ερωτήσεις, να μην παίρνεις σωστές απαντήσεις, να αποφασίζεις να μαθαίνεις μόνος σου, το να κάνεις λάθη, το να μην τα παρατάς, το να έχεις υπομονή. Όλα αυτά υπήρχαν σε αυτή την ιστορία. Και μια άλλη μητέρα ίσως θα έπνιγε αυτό τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και δεν θα ήμουν εδώ. Είναι η πρώτη επιστήμονας που απέδειξε ότι ο άνθρωπος δεν είναι το μόνο είδος στον κόσμο που φτιάχνει εργαλεία ή έχει νοημοσύνη. Πολλοί από τους καθηγητές μου είπαν ότι τα είχα κάνει όλα λάθος. Αλλά όταν ήμουν παιδί, είχα πολύ καλό δάσκαλο που με δίδαξε ότι όσο σοφοί και αν ήταν καθηγητές, σε αυτό το πράγμα είχαν εντελώς άδικο. Και ο δάσκαλος ήταν ο σκύλος μου, ο Ράστι. Δεν μπορείς με ουσιαστικό τρόπο να μοιραστείς τη ζωή σου με οποιοδήποτε ζώο χωρίς να δεις ότι είτε είναι πουλί, η γουρούνι, η άλογο, ότι δεν είμαστε τα μόνα όντα που έχουμε προσωπικότητα και νου και συναισθήματα. Τη χαρά, τη λύπη, την απογοήτευση, τη ζήλια, το θυμό. Η επιστήμονας εξήγησε το λόγο που έγινε ακτιβίστρια. Αυτό που την παρακίνησε, όπως είπε, είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος και η κακοποίηση των ζώων. Η ομιλία της έχει τίτλο «Λόγοι για να ελπίζουμε» και όπως είπε, ο κυριότερος λόγος είναι ότι η προσπάθεια του καθενός ξεχωριστά να σώσουμε τον πλανήτη, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, θα δώσει στα παιδιά μας το μέλλον που τους κλέβουμε καταστρέφοντας τη γη.